Λίγα χιλιόμετρα μετά την Παντάνασα βρίσκεται το χωριό της Πατσού. Ένα μικρό σε πληθυσμό χωριό στους πρόποδες του υψώματος Ορός. Από ό,τι γνωρίζουμε, πήρε την ονομασία από την οικογένεια των Πατσών, η οποία προερχόταν από το Βυζάντιο, από την Κωνσταντινούπολη, και ήταν ένα παρακλάδι της οικογένειας των Σκορδίλιδων, οι οποίοι ήρθαν όλοι αυτοί μετά την απελευθέρωση της Κρήτης από τον Νικηφόρο Φωκά, και ο οποίος έφερε στην Κρήτη οικογένειες βυζαντινές, προκειμένου να ελέγξει το νησί όπως νόμιζε αυτός καλύτερα. Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από την πλούσια βλάστηση που οφείλεται στις πολλές πηγές νερού που διαθέτει. Παράγει κάθε λογής προϊόντα όπως λάδι, καρύδια, κεράσια οπορικά. Το χωριό δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς ιδρύθηκε, είναι όμως γνωστό ότι εκεί κοντά υπήρχε ζωή από τα πρώτα μινωικά χρόνια. Από ό,τι φαίνεται από τα ευρήματα που υπάρχουν σε διάφορα μέρη της περιοχής, υπήρχε ζωή από το 3000 π.Χ. και εντεύθεν. Μέσα στο χωριό μπορεί να δει κανείς τον ερυπωμένο ναό της Παναγίας. Κτίστηκε, τουλάχιστον όπως φαίνεται τώρα, από τον 10ο αιώνα. Σίγουρα καταστράφηκε μετά, προφανώς από κάποιο σεισμό, και μετά ξαναχτίστηκε, συμπληρώθηκε και ολοκληρώθηκε το 1300 περίπου. Και την εποχή αυτή είναι και οι γεωγραφίες του ναού, οι οποίες είναι εξαιρετικής τέχνης και φαίνεται να είναι από δύο αγιογράφους διαφορετικούς, οι οποίοι όμως ανήκουν και οι δύο στη Μακεδονική σχολή λεγόμενη. Ο δεύτερος βέβαια αγιογράφος έχει κάποιες επιρροές από την Δύση και την Βενετία και την Ιταλία. Σχετικά με τον ναό υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι ότι ανήκε στην οικογένεια των Καλέργιδων και τον έκτισαν εδώ για να δείξουν την παρουσία τους και με αυτόν τον τρόπο στην περιοχή. Γι' αυτό τον έκαναν τόσο μεγάλο, πολυτελέστατο και πλούσια διακοσμημένο μέσα και έξω. Υπάρχει όμως και η δεύτερη εκδοχή που λέει ότι ήταν μοναστήρι με καλόγερους και είχε μάλιστα σύμφωνα με την παράδοση 101 πορτοπαράθυρα. Και γύρω από το μεγάλο τρούλο υπήρχαν 4 φουρνικά σε κάθε γωνία του ναού ένα. Επίσης έχει 3 ιερά, εκ των οποίων το μεσαίο, το μεγάλο, έχει ορθογώνιο σχήμα. Εκεί μέσα σώζεται ένα σύνθρονο, καθώς επίσης στο κέντρο ένας θρόνος, ο επισκοπικός θρόνος, γιατί την εποχή εκείνη ήταν και έδρα επισκοπής, επισκοπή Αγρίου λεγόταν τότε, η οποία είχε διαδεχθεί την επισκοπή Σιβρίτου. Υπάρχει ένα γεγονός το οποίο έγινε τον προηγούμενο αιώνα. Σύμφωνα λοιπόν με μαρτυρίες, κάποια βραδιά καθόντουσαν σε ένα σπίτι εδώ κοντά στην εκκλησία και καθώς κουβέντιαζαν, εμφανίστηκε λοιπόν ξαφνικά ένα πολύ μεγάλο φως εδώ στο ναό. Υπέθεσαν ότι είχε πάρει φωτιά. Καθώς έφτασαν ως εδώ δεν βρήκαν φωτιά, αλλά βρήκαν ένα φως το οποίο κατέβαινε από τον ουρανό σαν κολόνα φωτός και κατέληγε στο ιερό της Παναγίας. Λίγο έξω από το χωριό της Πατσού βρίσκεται το ομώνυμο Φαράγγι. Στο εσωτερικό λοιπόν του Φαραγγιού ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να συναντήσει αρκετά είδη χαρακτηριστικής αμαργιώτικης χλωρίδας, όπως είναι ο πλάτανος, ο δρύς, η πικροδάφνη, η σφάκα όπως τη λέμε στην περιοχή. Το Φαράγγι της Πατσού είναι επισκέψιμο με υποδομή για πίκνικ και πηγή που έχει συνεχώς τρεχούμενο νερό δίπλα στο ποτάμι. Όμορφη συνδυασμή γιατί έχει νερό και συσσωρεύσεις νερού που σχηματίζουν μικρούς καταράκτες και ο τυχερός επισκέπτης μπορεί να συναντήσει και σπάνια είδη από πουλιά τα οποία πετάνε στις δύο κάθετες πλευρές του. Στο ξεκίνημά του λοιπόν υπάρχει ένα ιερό εκκλησίασμα, το εκκλησίασμα του Αγίου Αντωνίου. Ένα εκκλησάκι σπήλαιο εκκλησιά, δηλαδή είναι χτισμένο μέσα σε μια βραχοσκεπή. Το σπήλαιο αυτό ήταν τόπος λατρείας όπως προκύπτει από την επιγραφή Ερμή Κρανέο, δώρο Στεφάνου Ευχήν. Εδώ κατά την αρχαιότητα λατρευόταν ο Κρανέος Ερμής, ο αγαπημένος θεός των Κρητών, τον οποίον επικαλούνταν για τη γονιμότητα της γης και των ζώων. Το Κρανέος είναι το επίθετο Κρινέος, δηλαδή το Α το δωρικό που αντικαθιστάει το Ήτα. Κράνα κρίνει. Κρανέος Κρινέος. Ο θεός λέει των πηγών. Και πραγματικά το σημείο είναι γεμάτο από πηγές και όταν το επισκεφτεί ο άνθρωπος εισπράττει μια ιδιαίτερη ευεξία από την πρασινάδα, το βαθύ χιωτό του μέρους και τα νερά που τρέχουν, το ποτάμι συν την πηγή. Έρχονται οι άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου
κόβουν ένα κομμάτι χαρτί, γράφουν την επιθυμία τους απάνω και τη βάζουν μέσα σε μικρές σοπές που υπάρχουν στα βράχια, στις βραχοσκεπές που περικλείουν το μέρος που ήταν το ιερό του Κρανέου Ερμή και που σήμερα είναι ο σπηλαιώδης ναός του Αγίου Αντωνίου. Οι πρώτες ανασκαφές στο σπήλαιο έγιναν το 1885 έως 1886 από τον Φεντερίκο Άλμπερ. Το 1989 οι πλέον πρόσφατες ανασκαφές έδειξαν ότι η μινωική λατρεία τελούνταν κυρίως στο χώρο της βραχοσκεπής. Στο Φαράγγι λοιπόν και μέσα στο σημείο που γινόταν η λατρεία του Θεού έχουν βρεθεί ίχνη πυράς και υπολείμματα από κόκαλα ζώων. Το τελείωμα του Φαραγγιού είναι στο ξεκίνημα του φράγματος του ποταμών που έχει γίνει τώρα και τα νερά του ποταμού που περνάνε και διασχίζουν το Φαράγγι καταλήγουν στο φράγμα των ποταμών που τώρα πρόσφατα έχει δημιουργηθεί. Η διέλευση του Φαραγγιού είναι σχετικά εύκολη και μπορεί να πραγματοποιηθεί σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.